ως Υπουργός Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας, θέλω καταρχήν να εκφράσω από εδώ, από την έδρα της στρατιάς στη Λάρισα, στους οικείους των θυμάτων της πρόσφατης πρωτοφανούς καταιγίδας, τα πιο ειλικρινή μου συλληπιτήρια, όπως επίσης και τις ευχές μου, τις θερμές ευχές μου, για ανάρρωση στους τραυματίες. Θα ήθελα επίσης να εκφράσω την ενσυναίσθηση και τη συμπαράστασή μας στους πληγέντες από την κακοκαιρία. Να είναι βέβαιοι για την έμπρακτη στήριξη όλων μας, όπως ο Πρωθυπουργός εξήγηλε. Επιθυμώ επίσης να εκφράσω, και το έκανα ήδη προηγουμένως στην σύσκεψη που έλαβε χώρα, όχι μόνο τις ευχαριστίες μου, αλλά και την βαθιά ευγνωμοσύνη μου στις γυναίκες και στους άνδρες των ενόπλων δυνάμεων της πατρίδας μας. Με αυταπάρνηση, με υψηλή αίσθηση, καθήκοντος, προσέφεραν κάθε δυνατή βοήθεια στους πληττόμενους συμπολίτες μας. Κάτω από συνθήκες πρωτοφανείς και δυσχερέστατες, χωρίς να υπολογίζουν μόχθο, χωρίς να υπολογίζουν κίνδυνο. Μάλιστα, την ίδια στιγμή που ενδεχομένως και οι δικές τους οικογένειες αντιμετώπιζαν παρόμοια προβλήματα. Η βοήθειά τους σε χιλιάδες περιπτώσεις αποδείχθηκε σωτήρια. Θα ήταν παραλήψη μου όμως, αν δεν εξέφραζα τις ευχαριστίες μου και τα συγχαρητήριά μου στις γυναίκες και τους άνδρες του πυροσβεστικού σώματος, της ελληνικής αστυνομίας, του λιμενικού σώματος και των υπόλοιπων αρχών που συνεργάστηκαν στις επιχειρήσεις διάσωσης και βοήθειας, όπως επίσης και στους πολλούς εθελοντές που συνέτρεξαν την προσπάθεια. Απέδειξαν ότι οι έννοιες του καθήκοντος και της προσφοράς στον συνάνθρωπο δεν είναι είδος σε ανεπάρκεια στην ελληνική κοινωνία του 21ου αιώνα. Τέλος, θα ήθελα να απευθύνω έκκληση να έρθουμε όλοι στο ύψος των περιστάσεων αυτές τις δύσκολες στιγμές. Θα ήθελα να πω ότι οι ένοπλες δυνάμεις της πατρίδας μας δεν ανήκουν ούτε σε κυβερνήσεις, ούτε σε κόμματα. Ανήκουν στον ελληνικό λαό και στο έθνος. Διατηρούν αλόβητη την εδαφική και εθνική μας ακεραιότητα έναντι των πάσης φύσεως απειλών. Το ζήσαμε άλλωστε με το πιο έντονο τρόπο τα τελευταία χρόνια. Οι ένοπλες δυνάμεις αποτελούν πηγή περηφάνειας για το έθνος και το λαό, του οποίου είναι αναπόσπαστο τμήμα. Παραμένουν δε συμπαραστάτες της ελληνικής κοινωνίας σε κάθε στιγμή κρίσης της. Κάθε κριτική είναι βέβαια απολύτως δεκτή. Όμως θα παρακαλούσα τους ελάχιστους να μην απαξιώνουν τις ένοπλες δυνάμεις για λόγους μικρών σκοπιμοτήτων και εντυπωσιασμού. Δεν είναι μόνο άδικο. Αυτό θα ήταν ίσως ανεκτό. Είναι βαθύτατα εθνικά επιζήμιο. Δεν χρειάζεται να θυμίσω που βρισκόταν η χώρα και τι αντιμετώπιζε μόλις προλίγων μηνών. Όπως λέω πάντοτε, η Ελλάδα δεν κατέστη Λουξεμβούργο. Σας ευχαριστώ.